Έλθουμε. Λοιπόν, ναι. Ο Γιώργος Νικολόπουλος, επιδημιολόγος, μαζί μας μέσω Skype. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τα εξής δεδομένα, κύριε Νικολόπουλε. Έχουμε αύξηση κρουσμάτων, έχουμε αύξηση αριθμό των νοσούντων στα νοσηλευτήρια, έχουμε αύξηση του δείχτη μεταδοτικότητας και έχουμε και πρόβλημα στην ιχνηλάτηση. Έτσι έχουν τα πράγματα. Προφανώς η εικόνα της Κύπρου έχει επιδεινωθεί αρκετά. Νομίζω το βλέπαμε εδώ και 2 εβδομάδες ότι υπήρχε διασπορά και φαίνεται πλέον να είναι εκτεταμένη στην κοινότητα. Μεγαλύτερο το πρόβλημα στην περιοχή της Λεμεσού και της Πάφου, αλλά υπάρχουν και κάποιες εστίες σε άλλες περιοχές. Ο μεγάλος όγκος περιστατικών δημιούργησε και πρόβλημα στο σύστημα της ιχνηλάτησης. Βέβαια, σιγά σιγά τα πράγματα αρχίζουν να διορθώνονται, διότι στελεχώνεται περαιτέρω η μονάδα. Και ίσως σιγά σιγά, καθώς θα μειώνονται τα περιστατικά, να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το βασικό το οποίο έχουμε πει, ότι προσφέρει ιχνηλάτηση, δηλαδή την άμεση ανίχνευση επαφών, πιθανών άλλων εθετικών και την απομόνωσή τους. Χρειάζεται βέβαια λίγος χρόνος και φυσικά η βοήθεια όλων μας σε όλα όσα έχουμε πει, διότι εάν δεν βοηθήσουμε, τα περιστατικά θα αυξάνονται περαιτέρω και επομένως σε κάποια φάση εκ των πραγμάτων το σύστημα ιχνηλάτησης δεν θα μπορεί να είναι αποδοτικό. Ναι, να σας πω τώρα, βεβαίως δεν είστε και ειδικός, δεν είστε και στην ομάδα ιχνηλάτησης, είστε επιδημιολόγος. Απλά ζητάμε κατανόηση από τους πολίτες, από τον κόσμο. Ζητάτε όπως όλοι πειθαρχούμε στα μέτρα και να τηρούμε τα μέτρα. Αλλά απ' την άλλη, δεκάδες είναι κλήσεις εδώ στην τηλεόραση στο ΣΥΓΜΑ, αλλά και όχι μόνο, με χιλιάδες παραπονούμενους πολίτες, οι οποίοι είτε είναι κρούσμα, είτε είναι επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος, παίρνουν στα τηλέφωνα που πρέπει να αποταθούν και κανείς δεν απαντάει. Τους βάζουν σε αυτοπεριορισμό εκ του ασφαλούς για 14 ημέρες και το τεστ του κορονοϊού δεν φτάνει ποτέ. Η διαδικασία της ιχνηλάτησης δεν φτάνει ποτέ. Να πω καταρχάς ότι θα πρέπει όλοι ήρεμα να διαχειριστούν μια δύσκολη κατάσταση. Ναι. Γιατί θα μπορούσα φυσικά να πω ότι αυτά τα λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και εάν είχαμε περισσότερο συμμορφωθεί στις οδηγίες θα ήταν πιο διαχειρίσιμα τα πράγματα όπως ήταν μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεύτερο, καταλαβαίνετε ότι ένα κεντρικό σύστημα ιχνηλάτησης έχει κάποια όρια και αυτό το οποίο έγινε ήταν μια πολιτική αποκέντρωσης και επί της ουσίας να δημιουργηθεί ένα δίκτυο από χώρους δουλειάς, παραδείγματος χάρη, που θα μπορούν να βοηθήσουν εκεί οι υπεύθυνοι ασφαλείας ή οι διευθυντές να προχωράει λιγάκι η διαδικασία της ιχνηλάτησης για να δώσει χρόνο και στο Υπουργείο Υγείας κεντρικά να προετοιμαστεί. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρθηκαν κάποια πράγματα, αν είσαι θετικό περιστατικό, θα πρέπει ούτως ή άλλως να απομονωθείς. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε όλοι μας και δυστυχώς βλέπαμε φαινόμενα στην Κύπρο να βγαίνουν ακόμα και θετικά περιστατικά για να πάνε να κάνουν μόνο τους τον έλεγχο να δουν αν τελικά είναι θετικοί ή όχι. Στενές επαφές, όταν ορίζεσαι στενή επαφή, άσχετα με το αν θα γίνει το τεστ ή όχι, εμείς στην Κύπρο το κάνουμε σε μια προσπάθεια να διεισδύσουμε ακόμη περισσότερο μέσα στα δίκτυα για να βρούμε και άλλα θετικά και να σταματήσουμε τη μετάδοση. Σε πολλές άλλες χώρες δεν ελέγχονται κατά ανάγκη ακόμα και οι στενές επαφές. Η λογική είναι από τη στιγμή που είσαι στενή επαφή, ναι, να μείνεις περιορισμένος 14 ημέρες. Αυτός είναι ο μέγιστος χρόνος επόασης και αν το κάνουν αυτό οι συμπολίτες μας, χωρίς να εξεταστούν, έχουν προσφέρει τα μέγιστα στη δημόσια υγεία. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να αυτοπεριορίσει. Περιοριστεί κάποιος ο οποίος έχει υποχρεώσεις, παιδιά, οικογένεια, δουλειά, όπως έχουμε όλοι προφανώς, και να μην έχει καν κάποιον να του πει είμαστε κοντά σου ή θα σε εξετάσουμε για ένα τεστ κορονοϊού ή οτιδήποτε. Το να μπουν όλοι σε αυτοπεριορισμό δεν είναι καθόλου εύκολο. Όλοι αυτοί που υποτίθεται ότι είναι ύποπτα κρούσματα ή επαφές. Ναι, πρέπει να πει και ο μηχανισμός να συνδράμει, να είναι κοντά, να του πει σε εξετάζω, μείνε σε αυτοπεριορισμό, είμαι κοντά σου. Προφανώς. Και έχει τη σημασία του. Αυτό το οποίο εξηγώ είναι ότι το τεστ δεν θα βοηθήσει πουθενά κατά ανάγκη. Το τεστ στην στενή επαφή το κάνουμε περισσότερο για να διεισδύσουμε μέσα στο δίκτυο. Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο λέτε για μια στήριξη ψυχολογική ότι βρισκόμαστε κοντά, θα μπορούσε να γίνει εφόσον όμως το επιτρέπουν και οι συνθήκες. Όταν κάθε μέρα φτάνουν 150, παραδείγματος χάρη, διαγνώσεις και οι άνθρωποι, επειδή, αν θέλετε,
άνοιξε η κοινωνία, λειτουργεί κανονικά. Είναι, και μπορεί ναι. να έχει ο καθένας 10 επαφές, φτάνουμε να πρέπει να διαχειριστεί η Ιχνηλάτιση 1500 άτομα. Και ξέρει η Ιχνηλάτιση. Δεν είναι κάτι απλό. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο, πρέπει να τον βρεις τον άλλον, να βεβαιωθείς πώς ακριβώς έγινε η έκθεση. Κάποιοι μπορεί να μην συνεργάζονται. Έχει πολλή διαδικασία. Εγώ το μήνυμα που θα δώσω. Από την άλλη, πριν δώσετε το μήνυμα. Για να διαχειριστούμε την κατάσταση. Πριν δώσετε το μήνυμα ξεκάθαρα, γιατί σας διέκοψα και δεν ακούστηκε σωστά. Από την άλλη, και ο κόσμος έχει να διαχειριστεί την καθημερινότητά του. Πρέπει να δουλέψει, να βγάλει το μεροκάματο. Πρέπει να πάει τα παιδιά στο σχολείο. Έρχεται σε επαφή με τουλάχιστον 30-40 ανθρώπους, τουλάχιστον την ημέρα. Είναι και από εκείνη την πλευρά μια δυσκολία. Δηλαδή, δυσκολεύεται και ο κόσμος να λειτουργήσει υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες. Προφανώς, δεν αντιλέγω. Μία πανδημία έχουμε. Μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξέρουμε ιστορικά τι έχουν προκαλέσει οι πανδημίες από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Και αν θέλετε, και τον κοινωνικό ιστό και την κοινωνική συνοχή μπορεί να επηρεάσουν και οικονομικά προβλήματα να δημιουργήσουν και τεράστιο αριθμό, αν θέλετε, θανάτων έχουμε δει ιστορικά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Όλοι μας οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Η πολιτεία καταβάλει την προσπάθειά της, η κοινωνία το ίδιο. Είμαστε τώρα σε ένα οριακό σημείο. Νομίζω ότι θα διευκολύνει πολύ περισσότερο το να παραμείνουμε ψύχρεμοι και να συνεργαστούμε παρά να, αν θέλετε, να αναλωνόμαστε έτσι τόσο πολύ ναι. σε αυτά τα πράγματα που δεν ξέρω αν θα βοηθήσουν. Ναι, έτσι, πάμε στα επιδημιολογικά τώρα δεδομένα, κύριε Νικολόπουλε. Ανησυχεί και ο δείχτης μεταδοτικότητας, ο οποίος σε ποια επίπεδα είναι τώρα? Προφανώς είναι πάνω από το 1,5. Θέλουμε να κάνουμε έτσι να ολοκληρώσουμε τη μελέτη, τη μαθηματική και σήμερα, αλλά είναι πάνω από το 1,5. Στιγμιαία μπορεί να πέρασε και το 2. Επομένως η επιδημία κινείται με αυξητικό ρυθμό στην Κύπρο. Ναι. Και εξ όσων γνωρίζουμε, το θέμα της πανδημίας θα βρεθεί στο επίκεντρο και του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Να αναμένουμε περαιτέρω μέτρα μετά την ολοκλήρωσή του? Νομίζω είναι πιθανό, διότι η εικόνα, το βλέπετε όλοι πλέον, παραμένει έτσι. Έχουμε αρκετές διαγνώσεις, είδαμε απότομα μία αύξηση των νοσηλιών και ίσως να έχουμε λίγο περισσότερο πρόβλημα στη συνέχεια. Επομένως, είναι πιθανό να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις. Άλλωστε, έχει φανεί και στο πρώτο επιδημικό κύμα ότι παίζει σημαντικό ρόλο και το όχι μόνο αν θα κάνεις παρεμβάσεις, αλλά και το πόσο νωρίς θα τις κάνεις σε σχέση με κάποιες σκληρές εκβάσεις όπως είναι ο θάνατος. Δηλαδή, το έχουμε δει στο πρώτο επιδημικό κύμα ότι παίζει ρόλο αν θα είσαι πολύ νωρίς πριν τον πρώτο θάνατο ή όχι. Ναι. Και όταν λέμε μέτρα, κύριε Νικολόπουλε, τι να αναμένουμε, δηλαδή να μπει όριο στις μετακινήσεις μας? Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Δεν θα ήθελα να προκαταβάλω κάτι, διότι υπάρχουν διάφορες σκέψεις, θα εξεταστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Προφανώς πράγματα και παρεμβάσεις οι οποίες περιορίζουν τον αριθμό των επαφών μεταξύ μας, και αυτό θα βοηθήσει και στην ιχνηλάτιση που είπατε προηγουμένως, ότι όντως κάποιος αναφέρει ότι είδα 20-30 άτομα. Εάν επομένως έρθεις με κάποιες παρεμβάσεις και αυτούς τους αριθμούς τους μειώσεις, θα βοηθήσει και στην ιχνηλάτιση. Άρα το να περιορίσεις, παραδείγματος χάρη, την κυκλοφορία, φαίνεται, μάλιστα, η λογική μας το λέει και το χρησιμοποιούν και άλλες χώρες, ότι μπορεί να βοηθήσει. Πήραμε ένα μήνυμα πριν από λίγο, κύριε Νικολόπουλε, και θέλουμε το σχόλιο σας, διότι αφορά στα σχολεία, στα παιδιά, στο τι γίνεται μέσα στους χώρους εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στο Δάλι, μία μητέρα, μάλλον το παιδί, ένα παιδί, ένας μαθητής διαγνώστηκε με κορονοϊό, έγινε η ιχνηλάτιση, αλλά δεν ειδοποιήθηκε κανένας από το σχολείο για το τι πρέπει να κάνει ή τι δεν πρέπει να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Έχετε εικόνα εσείς για το τι συμβαίνει? Δεν έχω ακριβή εικόνα, άλλωστε υπάρχει και η Επιτροπή του Υπουργού Παιδείας που ασχολείται με αυτό. Θα έλεγα ότι έτσι, με κοινή λογική, τώρα ο γονέας να μιλήσει με την διεύθυνση του σχολείου και η διεύθυνση του σχολείου να αποτανθεί πλέον, για να μην μπαίνει και ο κάθε γονέας μόνος του σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Να μιλήσει με το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Παιδείας για περαιτέρω διευκρινήσεις αν χρειάζεται. Ναι. Υπάρχουν σκέψεις, κύριε Νικολόπουλε, να επανέλθει η απογευματινή ενημέρωση από τους επιδημιολόγους, όπως ήταν και στο πρώτο κύμα της πανδημίας?
Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, κατά πόσο θα χρησιμεύει μια σταθερή, συστηματική ενημέρωση κεντρικά από το Υπουργείο Υγείας πάνω σε θέματα πανδημίας. Βοηθάει επικοινωνιακά για να ξέρει ο κόσμος πού θα μπορούσε να απευθυνθεί για μια επίσημη τουλάχιστον ενημέρωση και να μην υπάρχει σύγχυση από άλλες τοποθετήσεις. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Στο μεταξύ να πούμε ότι στην Ελλάδα το απόγευμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός